πλειοψηφία σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού. Ανάμεσα στο Μάριο και τη Μαρία. Τη Μαρία και το Μάριο. Μαρία, πόσα κερδίσατε την προηγούμενη φορά? 720 μόνο. Και τι το κάνατε? Το κάνουμε δώρα. Και τι σχόλια είχατε? Εντάξει, αρνητικά, γιατί έχασα ερωτήσεις που ήξερα και μου θυμώσανε. Όπως, ας πούμε, είπα το πρίξιμο, το είπα φλεγμονή αντί για είδημα. Ναι. Και μου θυμώσανε πολύ στο σπίτι, γιατί είδημα το λέω και στο σπίτι. Ποιος? Η κόρη μου, βασικά, που είναι γιατρός. Η κόρη σας που είναι γιατρός? Σπουδάζει γιατρός, δεν είναι ακόμα, σε λίγο. Μαρία, πότε τεκνοποιήσατε? Αχ, μου το έχετε ξαναπεί, 49 είμαι. Είμαι, εντάξει, μπορώ να έχω παιδί, 22. 49, 27. Πόσο χρόνο, ναι, 27. Μάλιστα. Φαίνεστε μικρούλα πάντως. Πείτε μας το μυστικό. Τίποτα, είμαι πολύ χαρούμενη πάντα. Α, ναι. Τι ζώδιο? Ψάρι. Ο σύζυγος τι είπε? Ο σύζυγος ήταν εδώ, με περίμενε απ' έξω. Ναι. Και χάρηκε πάρα πολύ, βγήκαμε έξω, μετά με κέρασε και αυτά. Έγινε και δουλίτσα? Τώρα τι να σας πω, δεν μπορώ. Καλό μεσημεράκι είχαμε. Όλο και κάτι. Από πού είστε, Μαρία? Καταγωγή μου από τη Σπάρτη, αλλά μένω στην Αθήνα. Και με τι ασχολείστε? Συνταξιούχος αεροσυνοδός. Α, ναι, τα είπαμε κι αυτά την προηγούμενη φορά. Χάσατε τον ζωροαστρισμό. Μα ερώτηση ήταν τώρα αυτή. Μπες μου κι εσύ, γυλή μου καμπάνα. Έλα. Πότε θα γίνεις μάνα, στα 27. Οι αρχαίοι Πέρσες είχαν τον ζωροαστρισμό. Τι το θέλανε κι αυτοί? Το κάντο χενεράρ και τον Νερούδα που σας είπα ότι το μελοποίησε ο Θοδωράκης. Και επειδή το μελοποίησε ο Θοδωράκης, πρέπει να το ξέρω εγώ. Το είπε η Φαραντούρη. Τώρα τι μου λέτε? Να μας βλέπει τώρα η Φαραντούρη από το σπίτι με τον τηλέμαχο χιτήρι και θα γίνει εξαλή. Να μας έβλεπε ο Ρουβάς, να πω. Αλλά η Φαραντούρη τώρα πού να μας δει, εκεί που είναι? Πού είναι η γυναίκα, σπίτι της είναι? Σπίτι της, ξέρω, κάπου στη Γερμανία, στο Λουξεμβούργο που ζει. Μακριά. Μακριά. Παιδί μου, έχετε μπερδέψει τη Φαραντούρη με τη Λέανδρος ή με τη Μούσχουρη? Ζει η Φαραντούρη στην Ελλάδα? Στην Κηφισιά, από ό,τι ξέρω. Α, εντάξει, κοντά είναι τότε. Γιατί να ζει η Φαραντούρη στη Γερμανία? Γιατί να ζει στην Ελλάδα? Ο άλλος που είπαμε που ζει στην Κρήτη, γιατί ζει στην Κρήτη και δεν ζει στη χώρα του? Του αρέσει το λάδι, το καλό της Κρήτης. Εντάξει. Την έχετε μπερδέψει με τη Μούσχουρη ή τη Λέανδρος, ε? Δεν ξέρετε ποια είναι η Φαραντούρη? Την ξέρω με τα γυαλιά, την ξέρω. Α, με τα γυαλιά είναι η Μούσχουρη. Παιδιά, δεν ξεχωρίζει τη Μούσχουρη από τη Φαραντούρη, θα με τρελάνε. Όχι, είμαι τελείως άτεχνη. Είμαι τελείως μέχρι θανάτου. Παιδί μου, η Φαραντούρη είναι. Δεν υπάρχει πιο μεγάλη διαφορά από την Μούσχουρη. Η Μούσχουρη είναι. Μίλησε μου, μίλησε μου, δεν σε φίλησα ποτέ μου. Και η Φαραντούρη είναι. Μίλησε μου, μίλησε μου, δεν σε φίλησα ποτέ. Είναι δυνατόν, πώς τις μπερδεύεις? Καλά, μπερδεύω καταπληκτικά. Ηθοποιούς. Τραγουδίστριες είναι αυτές. Τραγουδίστριες. Το Ρουβά με ποιο τον μπερδεύετε? Το βλέπω κάθε μέρα. Πού? Είναι στην τηλεόραση, καλά. Κάθε μέρα βγαίνει ο Ρουβά στην τηλεόραση? Όχι, όταν έχει το. Το voice. Το voice. Άρα μία-δύο φορές τη βδομάδα. Ναι, Όσο και εμένα δηλαδή. Τα παιδιά μου είναι μικρά, ακούνε συνέχεια όλο κάτι τέτοιο. Δηλαδή μπαίνουν στο αυτοκίνητο εκεί, το βάζουν σε κάτι σταθμού. Ακούνε τα σημερινά παιδιά Ρουβά? Αμέ. Μα σίγουρα. Αμέ. Μπράβο, Σάκη, έχεις τέτοιο crossover. Εσύ και η Αλίκη. Γιατί το Μάριο? Γιατί ήταν πιο κοντά στο δικό μου όνομα και θα ψήφιζα τον δικό μου, τον εαυτό μου εγώ. Μάριε, μπερδεύει κάποιος τη Μούσχουρη με τη Φαραντούρη? Όλα γίνονται. Εσείς τις μπερδεύετε? Οφείλω να ομολογήσω, έχει συμβεί παλιά. Τη Μούσχουρη με τη Φαραντούρη? Όχι φωνητικά. Αλλά? Και οι δύο μεγάλου βεληνικούς τραγουδίστριες, συμβαίνει να μπερδευτείς. Μεγάλων συνθετών. Όπως μπέρδεψα του Σίνκας με τους Μάγια πριν. Καλά, αυτό το κάνουν πολλοί. Ο Μάριος μας είπε ότι ήρθε να μας ξαναβάλει τα γυαλιά. Για βγάλτε τα λίγο. Τι βλέπετε τώρα που τα βγάλατε? Τα ίδια θολά. Μάριε, από πού μας ήρθατε? Στην Αθήνα μένω, στο Ήλιον. Με τι ασχολείστε? Είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός. Mm-hmm. Πόσα κερδίσατε? 1000. Α, ακριβώς. Ναι. Μάλιστα. Και εσείς τι σχολεία είχατε? Εντάξει, το περίμεναν. Τι έγινε στο Ήλιον, χαμός? Πανικός. Πανικός. Μάριε, είστε ο πιο δυνατός κρίκος. Γιατί έχετε 3 σωστές απαντήσεις και 20 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό, ξέρετε? Ότι δεν φεύγω σε αυτό το γύρο. Και αυτόματα φεύγει η Μαρία. Να πάει να μελετήσει τη δισκογραφία της Μούσχουρη και της Φαραντούρη. Μαρία, με 2 ψήφους και την 20 ψήφο του Μάριου, γιατί είναι ο δυνατός κρίκος, άρα αυτόματα φεύγετε εσείς. Μα και εγώ εμένα θα ψήφιζα. Είστε ο πιο αδύναμος κρίκος, λυπάμαι πολύ.